Η μητέρα μου φλερτάρει με τον αραβωνιαστικό μου πίσω από την πλάτη μου. Είμαι 23 ετών και μένω στη Θεσσαλονίκη. Είμαι εδώ και ένα χρόνο αραβωνιασμένη και με τον αραβωνιαστικό μου ετοιμαζόμαστε να παντρευτούμε το Σεπτέμβριο. Με τη μητέρα μου έχουμε πολύ μικρή διαφορά ηλικίας γιατί εκείνη παντρεύτηκε 17 ετών γιατί είχε μείνει έγκυος σε εμένα. Εγώ και η μητέρα μου μοιάζουμε πολύ εμφανισιακά και αν μας δει κάποιος που δεν μας ξέρει μπορεί να μας περάσει και για αδελφές. Ντυνόμαστε νεανικά, έχουμε λεπτό σώμα και πάμε μαζί στο γυμναστήριο. Ο πατέρας μου είναι 55 ετών και βαρύσος τύπος. Δεν ασχολείται, δε, παρά μόνο με τη δουλειά του. Στη μητέρα μου έχει απόλυτη ελευθερία και της δίνει λεφτά ώστε να ασχολείται με τον εαυτό της, την εμφάνισή της και τα έξοδα του σπιτιού. Ο πατέρας μου τη θέλει του κουτιού γιατί έτσι αισθάνεται κολακευμένος. Λες και είναι μοντέλο, τόσο όμορφη τη θέλει. Με τα μπότοξ της, τα ινστιτούτα της, τα κομμωτήρια και τα λούσα της. Αν πάρει έστω και ένα κιλό γκρινιάζει, τι θέλει με μακρύ μαλλί, βλεφαρίδα κάγκελο και γενικά θέλει να είναι η μπάρμπι του. Εγώ, κάνω πολύ λιγότερα από τη μάνα μου, ναι μεν προσέχω την εμφάνισή μου αλλά όχι με τις υπερβολές που κάνει εκείνη. Ο πατέρας μου δεν ασχολείται μαζί της και η μάνα μου είναι συνέχεια μόνη. Τι θέλει μόνο για να τη μοστράρει στους κύκλους του και στις δουλειές του. Η μητέρα μου έχει βέβαια φίλες και κύκλο δικό της, όπως και εμένα. Τελευταία, έχω την υποψία πως γλυκοκοιτάζει και φλερτάρει τον αραβωνιαστικό μου. Βλέπω τα βλέμματά τους και τα δήθεν τυχαία αγγίγματα τους. Η αλήθεια είναι πως επειδή μας βοηθάει στις ετοιμασίες του σπιτιού και του γάμου είναι συνεχώς μαζί μας. Η μαμά μου είναι πειρασμός για κάθε άντρα. Έχει την πείρα της ηλικίας και την νεανική εμφάνιση. Ο αραβωνιαστικός μου έβλεπα από πάντα πως κοίταζε με θαυμασμό τις ωραίες και κάπως μεγαλύτερες του γυναίκες. Λογικό είναι αφού αυτές έχουν λιγότερες αναστολές και συνήθως αποζητούν την ανανέωση στο γάμο τους, οπότε και ένα φλερτ για να το αποκομψά είναι στο πρόγραμμα. Τους παρακολουθώ συνεχώς και το μάτι μου και η προσοχή μου είναι συνεχώς πάνω τους. Δεν ξέρω πώς να το θίξω το όλο ζήτημα. Μου έρχεται να τα τεινάξω όλα στον αέρα και να μην προχωρήσω σε γάμο. Τι δε μάνα μου που ο Θεός να την κάνει μάνα μου έρχεται να την πατήσω κάτω σαν χταπόδι. Τον αραβωνιαστικό μου βρήκε, τόσοι άντρες υπάρχουν για να εκτονωθεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία ακόμη εξομολόγηση αναγνώστριας που αφορά στη σχέση και τις διαφωνίες που έχει με τη μαμά.